παίρνει θέση το Τεχνικό Επιμελητηρίο Τμήμα Ανατολικής Κρήτης για την άμεση εκτέλεση των πρωτοκόλων κατεδάφισης τα οποία έχουν παγώσει είτε με δικαστικές παρεμβάσεις είτε με πολιτικές παρεμβάσεις. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Βιεράκη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Καλά, είμαστε. Δυστυχώς τα θέματα και τα προβλήματα τρέχουν. Ένα θέμα το οποίο προφανώς εν ώψη καλοκαιρινής σεζόν, αλλά όχι μόνο για αυτόν τον λόγο, δεν είναι ότι είναι η πρώτη μας παρέμβαση που έχουμε κάνει, το γνωρίζετε κυρία Ζηράκη, έχουμε κάνει διαχρονικά τέτοιες παρεμβάσεις όσον αφορά τις αυθαίρετες κατασκευές για το συγκεκριμένο θέμα στους Αιγιαλούς και τις παραλίες. Η έξαρση του φαινομένου τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και μάλιστα οι αντιδράσεις των πολιτών και όχι μόνο είναι προφανές ότι δεν μπορεί το τεχνικό μελητήριο να μείνει σιωπηλό σε μια τέτοια διαδικασία και μάλιστα όταν και η ίδια είπατε παγώνουν κάποιες διαδικασίες είτε με νόμιμο τρόπο ή με σιωπηρές διαδικασίες. Νόμιμο τρόπο εννοώ ότι αν θυμάστε είχαμε διαμαρτυρηθεί με 3, 4, 5 παρατάσεις που είχε δώσει ο τότε υπουργός της προηγούμενης κυβέρνησης, την προηγούμενη κυβερνητική περίοδο, για τις παρατάσεις λόγω COVID, έτσι, για την εκτέλεση των πρωτοκόλων. Απλά να θυμίσω ότι έχουμε 380 οριστικά πρωτόκολλα κατεδάφισης από το 2015 και έχουν υλοποιηθεί μόλις κάποια εκεί στην Ίσο Χρυσή και στον Καρτερό, στο Ρέμα που έγιναν το 2021, και 18 αυθαίρετα τα οποία καταδαφίστηκαν τον Μάρτιο που πέρασε το μήνα αυτό, τον προηγούμενο μήνα, στο Σύση και στην παραλία του Σύση, αλλά 2 στον αξιολογικό χώρο στο Σύση. Αυτό, τίποτα άλλο. Δηλαδή, μετρημένα στα δάχτυλα, δηλαδή παρεμβάσεις από την πολιτεία μετρημένες, θέλετε να πείτε, στα δάχτυλα του ενός χεριού. Ναι. Και μάλιστα μια διαδικασία την οποία σήμερα φαίνεται ότι την έχει η αποκεντρωμένη διοίκηση, η οποία έχει έναν άδοχο από το 2020, τον οποίο τον κρατούσε stand-by, σας είπα, λόγω των παρατάσεων, και αυτή τη στιγμή σταματάνε κάποιες διαδικασίες, ίσως με μια ανοχή τον επόμενο λόγω πάλι καλοκαιρινής περίοδου, αλλά αυτό το θέμα είναι, κυρία Δουλειαράκη, πώς αυτό έχει ένα κοινωνικό αντίκτυπο σε αυτή την ιστορία. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή κάποιοι επιχειρηματίες, μικροί ή μεγάλοι, γιατί αυτό αφορά και ξενοδοχεία, έτσι, και μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, δεν είναι μόνο απλά κάποιες πέρκολες που μπορεί να είναι μέσα στον Αιγιαλό και παραλία, οι οποίοι εκμεταλλεύονται το δημόσιο χώρο χωρίς μάλιστα να πληρώνουν και μία δραχμή σε αυτό το δημόσιο χώρο και μάλιστα καταπατώντας κάθε νόμο περί Αιγιαλού και παραλίας, εμποδίζοντας την πρόσβαση στους πολίτες. Και προφανώς έχοντας αρκετά οικονομικά ωφέλη από αυτή τη διαδικασία. Θεωρώ πάντως ότι η πολιτεία έχει αναιρέσει πολλές φορές τον εαυτό της. Αναμένουμε και το νέο νομοσχέδιο που το έχουμε συζητήσει για τις αυθαίρετες κατασκευές γενικότερα, όπου θα ελέγχονται πλέον κεντρικά και θα κατεδαφίζονται και κεντρικά μέσα στις 30 μέρες. Θα το ακούσατε το νομοσχέδιο το οποίο είναι ψηφίστηκε αυτές τις μέρες για τον Αιγιαλό και την παραλία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι και την εκμετάλλευση του χώρου και πώς θα γίνεται μέσω της κλιματικής υπηρεσίας κεντρικά και όλη αυτή τη διαδικασία. Εγώ, εμείς πάντως κρατάμε κάθε επιφύλαξη το πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει αυτό όταν οι τοπικές κοινωνίες φαίνεται να αντιδρούν στην εφαρμογή της νομιμότητας. Κοιτάξτε, είναι το θέμα που έχει πάρα πολλές ή έχει τριπλή παρέμβαση ή τριπλή ερμηνεία. Καλά κάνετε και το θέσατε έτσι. Δηλαδή, είναι εκείνοι οι οποίοι διαμαρτύρονται. Διότι όταν έρχεται ένα θέμα καλοκαιρινή περίοδο, είναι η επίκληση της καλοκαιρινής περίοδου, είναι η ενίσχυση του οικογενειακού προϋπολογισμού, είναι τα χρήματα τα οποία πέφτουν από τον κάθε επιχειρηματία για να κάνει τη συγκεκριμένη την επένδυσή του με τον οποιοδήποτε τρόπο τον κάνει. Είναι η δεύτερη παράμετρος, αυτή η οποία λέει ότι γιατί εγώ απλώς ο πολίτης να μην έχω τη δυνατότητα και την πρόσβαση να πάω ακόμα και σε φιλέτα
της παραλίας, της όποιας παραλίας πάω, κοντά μακριά από τον τόπο της διαμονής μου, της κατοικίας μου, έτσι ώστε να απολαύσω και εγώ τον ήλιο, τη θάλασσα και όλα τα υπόλοιπα, γιατί θα πρέπει να οδηγηθώ με ένα συγκεκριμένο τρόπο μέσα από συγκεκριμένους οδούς ή να μην έχω καμία πρόσβαση. Και από την άλλη είναι το τρίτο θέμα, οι πολιτικές παρεμβάσεις, το αζημίωτο και το τι γίνεται, είπατε, το είπατε μόνο σας από την αρχή. Οριστικά πρωτόκολλα κατεδάφισης 380 από το 2015, από αυτά μόνο σε 5 περιπτώσεις, 6 περιπτώσεις έχει εφαρμοστεί ο νόμος. Τι θα γίνει από εδώ και κάτω, και όχι τίποτα άλλο, όταν το τεχνικό επιμελητήριο είναι και θεσμοθετημένο σύμβουλος του κράτους. Έχετε δηλαδή και ένα άλλο ρόλο θεσμικό για την ίδια την πολιτεία, η οποία φαίνεται ωστόσο ότι δεν θέλει να ακούσει, κύριε Ταβερναράκη. Και μάλιστα δυστυχώς υπάρχουν και παρεμβάσεις οι οποίες μιλούν για εξομοίωση τμήματων της παραλίας σε ζώνες και λοιπά, αναπλάσεις στο λιμένα. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά, διότι αυτά πραγματικά αναβαθμίζουν το δημόσιο χώρο και προφανώς θα πρέπει να προχωρήσουμε σε τέτοιες παρεμβάσεις, ώστε και οι τουρίστες μας, οι πολίτες μας και οι επισκέπτες θα πρέπει να απολαμβάνουν αυτό το δημόσιο χώρο, αλλά να είναι δημόσιος χώρος. Και φυσικά να είναι προσβάσιμος αυτός ο χώρος. Δεν μπορεί αυτός ο χώρος, ο όποιος επιχειρηματίας, μικρός ή μεγάλος, όπως μπορώ να αντιληφθώ πραγματικά μέσα από οικονομικές κρίσεις που έχουμε περάσει, μέσα από COVID, μέσα από αυτό. Προφανώς όλοι μας μπορούμε να αντιληφθούμε τις δυσκολίες που περνάει ο καθένας και μάλιστα ο κάθε επιχειρηματίας ο οποίος ρισκάρει μια επιχείρηση. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, δεν μπορεί να το κάνει εις βάρος του δημοσίου χώρου, δεν μπορεί να καταλαμβάνει δημόσιο χώρο. Ο οποίος μάλιστα είναι παράνομα και να τοποθετεί κατασκευές παράνομα για να μπορέσει να έχει το προσδοκόμενο όφελος. Δεν ξέρω αν είναι αντιληπτό αυτό που λέει. Κανένας δεν είναι απέναντι σε κανένα. Είμαστε απέναντι σε ένα κοινωνικό, γιατί είναι κοινωνικό φαινόμενο αυτό. Δεν είναι βγάζω δύο καρέκλες σε μια ακόμη και τα αμπροκαθίσματα, έτσι. Το είπατε κιόλας, η πρόσβαση στην παραλία, θέλω να έχω πρόσβαση και να πάω και στην παραλία. Ακόμη και αυτή η υπέρβαση η οποία υπήρχε, ένας δημόσιος χώρος νόμιμα από κάποιον επιχειρηματία μπορούσε να καταληφθεί σε μια δημόσια παραλία, αυτό διπλασιαζόταν, τριπλασιαζόταν, χωρίς να υπάρχει πρόσβαση σε έναν πολίτη ο οποίος δεν θα ήθελε να χρησιμοποιήσει την παραλία. Όλα αυτά είναι δημόσιο δικαίωμα, είναι συνταγματικό δικαίωμα όλων μας. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να καταπατείται. Να καταπατείται μάλιστα και με την ανοχή της πολιτείας ή να κάνουν να κλείνει τα μάτια. Έτσι δεν είναι. Διότι δίνει το θάρρος και αυτό να αυξάνεται και να προπλασιάζεται. Το είπατε ότι η πολιτεία ούτως ή άλλως έχει αναιρέσει πολλές φορές τον εαυτό της. Έχουμε πει σε άλλες περιπτώσεις ότι οι νόμοι υπάρχουν αλλά δεν εφαρμόζονται, κατατοδοκούν τις περισσότερες φορές. Για όλα αυτά τα πολιτικά ωφέλη θα πω εγώ και τίποτα περισσότερο, γιατί στο τέλος θα παρεξηγηθούμε, κύριε Ταβερναράκη. Την ίδια ώρα πάντως, ξέρετε, βγάζουν σε πληστηριασμό και το αφήνουν έτσι το θέμα τα σεισμόπληκτα ακίνητα οικογενειών στο Δήμο Μινώα Πεδιάδος, γιατί διάβασα την ανακοίνωση του Συλλόγου Σεισμόπληκτων στο Αρκαλοχώρι της Ελπίδας ότι έχουν κατατεθεί και νέες επώνυμες καταγγελίες για πληστηριασμούς σεισμόπληκτων που αφορούν μάλιστα και την πρώτη κατοικία. Εκεί δεν ακούμε, δεν έχουμε ανοιχτά αυτιά, Ακριβώς. Ούτε μας φτιάχνει καμιά κοινωνική ευαισθησία, νομίζω, έτσι. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε πώς λειτουργεί η πολιτεία σε πολλά θέματα. Δηλαδή, και δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό και δεν μπορεί και εμείς που έχουμε, γνωρίζετε τι αγώνα έχουμε κάνει, τουλάχιστον ως τεχνικό μελετήριο, και πόσο τεχνηριωμένα έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας και περιμένουμε εδώ και 2 χρόνια την απλοποίηση των διαδικασιών για να μπορέσουν οι πολίτες αυτοί να εγκατασταθούν πλέον στα σπίτια αυτά, τα οποία πολλά από αυτά τα έχουν αγοράσει με δάνεια, πολλά από αυτά τα είχαν ανακαινήσει και σήμερα είναι σεισμόπληκτα και μένουν στα κοντέινερ και τώρα τους τα βγάζουν και σε πληστηριασμό. Δηλαδή, μια εικόνα η οποία πραγματικά απογοητεύει έναν πολίτη ο οποίος όταν θα βρεθεί στη δύσκολη θέση δεν τον προστατεύει η πολιτεία. Μη τι άλλο, τον κυνηγάει κιόλας. Έτσι. Δηλαδή, μάλιστα. Τι να πω, αυτή είναι η εικόνα όμως. Δεν κρύβουμε κάτι, ούτε λαϊκίζουμε, κυρία Δουλειαράκη. Δεν είναι λαϊκισμός αυτό. Είναι μια πραγματικότητα την οποία την καταγράφουμε και την οποία χτυπάμε τον κόδωνα του κινδύνου ότι δεν πρέπει να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Και να πρέπει να υπάρχουν λύσεις αυτά. Και υπάρχουν λύσεις αυτά.
αρκεί να υπάρχει καλή διάθεση. Καλά κάνετε και χτυπάτε τον κόδωνα του κινδύνου και συνεχίστε να το κάνετε. Τον κόδωνα του κινδύνου, όταν μπορούμε, θα τον χτυπάμε και εμείς από τη δική μας τη νέα πλευρά. Το αν η πολιτεία ακούει ή όχι είναι δικό της το θέμα. Όπως επίσης και εμείς, εάν ακούμε αυτά τα οποία γίνονται και τα αποτυπώνουμε στη συνέχεια στην κάλπη, επίσης είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Ανοίγω μεγάλη συζήτηση. Ας το κλείσουμε όμως εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ταβερναράκη. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κύριε Βουλιαράκη. Καλή σας μέρα.